Είχα μια ευτυχή κατάληξη στην περιπέτεια τριών μικρών αρκούδων. Έχουμε και σχετικό βίντεο που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Για να το δούμε λίγο, Θεοδώρα, για να δούμε το βιντεάκι. Τι ακριβώς συμβαίνει. Τι βλέπουμε, Λοιπόν, τρία μικρά αρκουδάκια είχαν εγκλωβιστεί σε κανάλι του φράγματος της Τριανταφυλλιάς στη Φλόρινα. Απελευθερώθηκαν βεβαίως μετά από την κινητοποίηση των αρχών. Δεν ξέρω πόσα άτομα βρέθηκαν στο σημείο για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν ευτυχές, ήταν καλό. Τώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Πολλές αρκούδες εμφανίζονται έτσι στον αστικό ιστό ή πέριξ αυτού. Το έχουμε ξαναπεί ότι εμείς μπαίνουμε στα χωράφια τους και στα κοιτάπια τους και όχι οι αρκούδες στον αστικό ιστό. Είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση. Τις απαντήσεις πάντως θα μας τις δώσει και είναι μαζί μας η κυρία Σοφία Γλούφτση, είναι η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών Φλόρινας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, κυρία Γλούφτση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για πείτε μας για αυτό το περιστατικό. Παρακολουθήσαμε ένα βίντεο πραγματικά, όπου εκεί οι άνθρωποι μέσα από την πρωτοβουλία σας και το πώς αντιλαμβάνεστε τη συνύπαρξη με αυτά τα ζώα, δείξατε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι. Ναι. Οι δασικές υπηρεσίες πλέον υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Γενική Γραμματεία Δασών. Εμείς, εχθές με το που ειδοποιηθήκαμε από την Κυνηγητική Ομοσπονδία, από το Θηροφύλακα, ενεργοποιήσαμε την ομάδα άμεσης επέμβασης που έχει συσταθεί εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, η οποία αποτελείται από τον Αρκτούρο, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Καλλιστό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Δασική Υπηρεσία Φυσικά και η Κυνηγητική Ομοσπονδία. Σπέσαμε όλοι στο σημείο. Ήταν τρία αρκουδάκια, είχαν πέσει μέσα σε ένα βλάκι στο φράγμα της Τριανταφυλλιάς. Έχει ξανασυμβεί αντίστοιχο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο. Και ήταν και η μαμά η αρκούδα, η οποία προσπαθούσε να τα βγάλει, αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να βάλουμε κάποια άχυρα για να μπορέσουν να πατήσουν πάνω και να βγούνε. Τελικά δεν τα κατάφεραν, οπότε αναγκαστήκαμε να μπούμε μέσα στο αυλάκι για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε. Υπήρχε συνεχή επικοινωνία με την συνεχή ενημέρωση με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου, με την επιθεωρήτρια Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και με τον Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου, έτσι ώστε να, αν δεν χρειαστούμε κάτι, να μας δώσουν και σαφείς οδηγίες. Κυρία Γλούφτση, επειδή βλέπω και τα στιγμιότυπα, έτσι το βίντεο που έχει τραβηχτεί, αλλά και τις φωτογραφίες, όση ώρα εσείς επιχειρούσατε στο σημείο, η μαμά τους, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε έχουν και μια ιδιαίτερη σχέση, ξέρετε, οι μαμάδες αρκουδίτσες με τα μικρά τους, να τα προστατεύσουν, να μην τα θέσουν, να τα εκθέσουν σε κίνδυνο. Πώς συμπεριφέρθηκε? Η μαμά τους ήταν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ήταν σε μια κατάσταση όπως θα συμπεριφερόταν μια μητέρα, νομίζω. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί όταν είναι η αρκούδα μαζί με τα αρκουδάκια, είναι πολύ επικίνδυνη. Προσπαθούσε, έμπαινε μέσα, έβγαινε συνέχεια. Προσπαθήσαμε να την απομακρύνουμε για να μην υπάρχει κάποια επίθεση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε μέσα και να τα βγάλουμε. Ήταν εκεί πάντως. Είναι η πρώτη φορά που συναντάτε τέτοιου είδους περιστατικά? Όχι. Νομίζω ότι η Φλόρινα έχουμε πολύ συχνά φαινόμενα εμφάνισης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές και στο συγκεκριμένο σημείο, στο φράγμα της Τριανταφυλλιάς. Έχουν ξαναπέσει αρκουδάκια μέσα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είστε προετοιμασμένοι και εσείς, σαν Διεύθυνση Δασών, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που βρέθηκαν στο σημείο για να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε περιστατικό.
Η αλήθεια είναι ότι πάντα είμαστε σε τέτοια περιστατικά, είμαστε πάντα σε εγρήγορση και τρέχουμε πάντα για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και έχουμε, γενικώς έχουμε πάρα πολλά περιστατικά εμφάνισης αρκούδας εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Τελικά εμείς μπαίνουμε στο χώρο τους ή τα αρκουδάκια και η αρκούδα μπαίνει στο δικό μας? Να, ένα ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει λίγο και κατεβαίνουν και μπαίνουν λίγο στο δικό μας το χώρο. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει στην ύπαρξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πειράζουν. Δηλαδή θα πρέπει να δείξεις ότι πας να τις επιτεθείς για να σου ορμήξεις. Δηλαδή εγώ στην εμπειρία μου στα τόσα χρόνια δεν είχαμε κάποιο περιστατικό επίθεσης αρκούδας. Πώς πρέπει να αντιδράσει ένας πολίτης ο οποίος έρχεται σε πρώτη φάση σε οπτική επαφή με μια αρκούδα? Αυτό αφορά βέβαια περιοχές κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρει κάποιο ξύλο, κάποια πέτρα να ρίξει. Θα πρέπει να μείνει ακίνητος και να της δείξει ότι δεν κινδυνεύει από τον άνθρωπο. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να επιτεθεί. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, κυρία Γλούφση.